Και λέμε να πάμε τώρα ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και επειδή δεν μπορούμε να πάμε στην πόλη, φέραμε την πόλη εδώ, όπως την έφεραν μαζί τους, κρυμμένοι στα σεντούκια της αγωνίας, της λαχτάρας και της ελπίδας για μια καλύτερη ζωή, οι Κωνσταντινούπολίτες που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, να έρθουν στην πατρίδα, να γίνουν πρόσφυγες. Θα συναντήσουμε ένα από τα πλέον ιστορικά σωματεία της πόλης, τον αθλητικό ομιλό Τα Τάβλα, αθλητικό σύνδεσμο Τα Τάβλα όπως είναι στην πόλη, η συνέχεια του ιστορικού Ηρακλή Ταταούλων, ο Νίκος Κολιτάς, Νικόλας μάλλον Κολιτάς, να μην σου χαλάβει το όνομα Νικόλα μου, είναι εδώ για να μας δώσει πληροφορίες για την εναθήνες ιστορία του αθλητικού ομίλου Ταταούλων. Νομίζω οι ρίζες αυτής της ομάδας φάνηκαν και από το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, Νίκο. Mm-hmm. Στα Τατάβλα στην Κωνσταντινούπολη το 1896 ιδρύθηκε ο αθλητικός σύλλογος Ταταούλων Ηρακλής. Το 1912 μετονομάστηκε σε Τατάβλα και το 1928 σε Κουρτουλούς, λειτουργώντας μέχρι και σήμερα. Λόγω των γεγονότων, έτσι. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι συντηρούσε τμήματα κλασικού αθλητισμού, σουηδικής γυμναστικής, ποδηλασίας, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πυγμαχίας, πινκ-πονκ, μέχρι και θεατρικό τμήμα. Πράγμα το οποίο είναι κάτι μοναδικό. Μετά τους διωγμούς των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη το 1955 και το 1964, ιδρύθηκε το 1968 ο αθλητικός όμιλος Τα Τάβλα, ο οποίος λειτουργεί πλέον σήμερα παράλληλα με τον αντίστοιχο σύλλογο της Κωνσταντινούπολης. Και ο καλύτερος άνθρωπος για να μας τα πει όλα αυτά για την ιστορία του συλλόγου εδώ στην Αθήνα, την πορεία του και την αγωνιστική δραστηριότητά του, δεν είναι κανείς άλλος από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Μίμη Αράπογλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μας δίνετε το χρόνο να αναπτύξουμε ορισμένα θέματα δικά μας. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και για τα δεδομένα του ελληνικού αθλητισμού, γιατί οι μεγάλες ομάδες δεν είναι αυτές οι οποίες πρωταγωνιστούν σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι αυτές οι οποίες κυρίως κουβαλούν την ιστορία τους. Και από αυτό έχετε μπόλικο εσείς εκεί. Να είστε καλά. Βεβαίως, όπως προαναφέρθηκε και ο προηγούμενος που μίλησε, κυρίως πράγματι είχαμε όλα αυτά τα τμήματα, συν να προσθέσω μέχρι και οργανωμένη βιβλιοθήκη πέραν του τμήματος θεάτρου και μουσικής, τα πάντα. Υπήρχαν περίπου 12 τμήματα. Ναι. Λοιπόν, εδώ ξεκινήσαμε το 1968, ιδρύσαμε το σύλλογό μας. Μετά σε ένα μικρό υπόγειο στη Μοσχονησίων στα Πατήσια και κάπως με τη βοήθεια και της ΑΕΚ τότε μας παραχώρησε το γήπεδο του ανοιχτό του μπάσκετ. Ξεκινήσαμε δημιουργώντας τα τμήματα μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονκ βασικά πρωτίστως. Και συνεχεία το 1980 μεταφέραμε την έδρα μας στο Παλαιό Φάληρο. Οπότε από το 1980 είμαστε στο Παλαιό Φάληρο. Εκεί στο Βυζαντινό κέντρο, έτσι. Το Βυζαντινό κέντρο δημιουργήθηκε με την ομογένεια των Κωνσταντινούπολιτών κατά κύριο λόγο με δωρεές, όπου εγκατασταθήκαμε εκεί τα αθλητικά τμήματα του μπάσκετ, του πινκ-πονκ, το τένις από το 1998-2000 περίπου εκεί. Είναι περίπου 14 χρόνια το Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο που λειτουργεί εξημισίας των δύο σωματείων των ιστορικών σημειωτέων παρέντευση. Ο σύλλογός μας είναι το 1896 στην Κωνσταντινούπολη ο αρχαιότερος, ενώ στη Σμύρνη είναι ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος. Στη δεκαετία του 90 έχουμε μια διαφορά, άλλο τη Σμύρνη, άλλο τη Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο αρχαιότερος σύλλογός μας. Μετά το 1912 δημιουργήθηκαν οι Πεσίκτας, ο αρχαιότερος σύλλογος της Κωνσταντινούπολης συνολικά. Έτσι. Συνολικά, βεβαίως συνολικά. Έτσι, όχι βεβαίως, μόνο ελληνικό σύλλογο, συνολικά. Όχι, συνολικά, γι' αυτό αναφέρθηκα. Δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων οι μεγάλες ομάδες αυτές που σήμερα κυριαρχούν. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν από το 1980 και μετά μεταφερθήκαμε, όπως σας είπα, και το 2000 δημιουργήθηκε το Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο. Έχουμε την πλήρη δραστηριότητά μας πέραν του ποδοσφαίρου, του μπριτζ, του αγωνιστικού μπριτζ. Σημειωτέω στο αγωνιστικό μπριτζ είμαστε μεταξύ 77 ομάδων μέσα στην πρώτη πεντάδα. Απασχολούν περίπου 1000 άτομα, αθλητές μικρής ηλικίας μέχρι και
βετεράνους λεγόμενους, έχουμε περίπου στους 1000 εγγεγραμμένους αθλητές. Και χθες μάλιστα είχαμε και την τελετή ανόδου στην Αλφα Έσκανα στο μπάσκετ, παρόλα που έχει μια αγωνιστική ακόμη, αλλά έχουμε συμπληρώσει και έχουμε διαφορά με το δεύτερο. Μας απονεμήθηκε για το κύπελο και κάναμε την άνοδό μας στην Αλφα Έσκανα στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια, χθες έγινε η απονομή, έτσι μας είπατε. Χθες έγινε στις 10 η ώρα το βράδυ, μετά τον αγώνα που είχαμε τον προτελευταίο. Και το ποδόσφαιρο είναι σε ανωδική πορεία και αυτή η κατακτά θέση μέσα στην διάδα είναι πιθανόν να ανέβει και αυτή κατά μεγάλο ποσοστό στην Β' Αθηνών ΕΨΑ. Η ποδοσφαιρική ομάδα λοιπόν είναι στη γάμα κατηγορία της ΕΨΑ, η μπασκετική ομάδα είναι πρωταθλήτρια και θέλουμε λίγο το έτσι να... Το πινκ-πονγκ είναι στην Α1, ανδρών γυναικών. Το πινκ-πονγκ έχει και τίτλους πρωταθληματικούς, έτσι. Πάρα πολλούς, ειδικά τη δεκαετία του 80-90, από 75 μέχρι 90 είχαμε συνεχόμενα πρωταθλήματα και με μάλιστα συμμετοχές στο κύπελο Ευρώπης στην Ευρώπη. Είχαμε πάρει και την 8η θέση στο κύπελο Ευρώπης το 1980, αν με απατάει η μνήμη μου, το 82-81, κάπου εκεί. Υπέροχο ακούγεται αυτό, τα τάβλα στην Ευρώπη, πραγματικά ακούγεται υπέροχο. Να σας ρωτήσω τώρα για την ομάδα μπάσκετ, νομίζω να αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω για τους συντελεστές και τους πρωταγωνιστές που ανεβάζουν την ομάδα κατηγορία και τι είναι αυτό το στοιχείο, το συστατικό θα λέγαμε της επιτυχίας. Ναι, καταρχήν δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα και έμφαση στο σύνολο του τμήματος, ξεκινώντας από παιδιά 6-7 ετών, δημιουργώντας βεβαίως σε μια δεκαετία η συνέχιση της ανόδου των τμήματων και φυλάκιση όλων των κατηγοριών, να το πω έτσι, από παμπέδες, παιδες, εφήβους, άντρες κτλ. Αυτό βέβαια για να γίνει βοηθάνε πάρα πολλά άτομα, εθελοντικά πάντα, προσφέροντας την εργασία τους και την προσφορά τους, περισσότερο σωματική και προπονητική να πω ακόμη, οργανωμένα. Πρωτίστως έχουμε τον αθλητισμό και σε δευτερευόντως τον πρωταθλητισμό. Ήρθε, καλώς ήρθε. Δεν ήρθε, δεν πειράζει. Πρώτα τα παιδιά, υγεία, σπουδές και καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι χρόνια το Ευαγγέλιο μας. Αυτό το Ευαγγέλιο να το μεταφέρετε σε αυτούς που έχουν στα χέρια τους τις τύχες του λεγόμενου επαγγελματικού αθλητισμού και βλέπουμε δυστυχώς όλα τα αντίθετα από αυτά που μας περιγράψατε και που είναι ιδανικά, θα λέγαμε, για τον αθλητισμό. Ναι, σημειωτέω χωρίς να περιαυτολογήσω και εγώ είμαι μικρός. Είμαι ο τελευταίος από τους παράγοντες που ζω. Ήμουν αθλητής από το 49. Έχω μπει στο σύλλογό μου 10 ετών. Είμαι 80 ετών. Έχω χρηματίσει. Σε τι άθλημα, κυρία Ραβούλου? Εγώ έπαιζα μπάσκετ και έριχνα σφύρα. Δύο αθλήματα. Κόντρα το ένα με το άλλο. Και στα δύο ήμουν εθνική Τουρκία. Ειδικά στη σφυροβολία τα τελευταία 4 χρόνια, μεταξύ του 60 και 64. Τότε σημειωτέων ότι το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν 68 μέτρα ο Κόνολι Αμερικάνος. Εγώ έριχνα περίπου στα 53, χωρίς να γνωρίζω τι σημαίνει βάρη, χωρίς να σημαίνει τίποτα άλλο. Είχατε καλό σημάδι όμως και λόγω μπάσκετ, έτσι. Αφού στα γεράματα μας φώναζε ο Παπα Βασιλείου, δεν ξέρω, έχω καιρό να τον δω, στη ΣΑΕΚ που ήταν και έφορος στον Στίβο, κατεβαίναμε και ρίχναμε για τους βαθμούς να βοηθήσουμε την ΑΕΚ. Μεγάλη μορφή. Ιστορικός αθλητής, 3.000 τίπλοι και μη συζητάτε. Τον έχω ζήσει από κοντά. Λοιπόν, κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναβρεθούμε, είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία και την αρχαιογράφηση από το 1896 με τους αδελφούς αλιμπράντιδες, 7 αθλητές που συμμετείχαν στους μεσοολυμπιακούς αγώνες. Έτσι, ολυμπιονίκες. Έτσι, τα έχουμε όλα στη διάθεσή σας, όποτε θέλετε. Θα έρθουμε από εκεί να τα δούμε ειδήσεω μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι.